Μύρισε θάλασσα! Μύρισε θάλασσα! Εγώ αυτό το πιάτο θα το έχω. Και τραγουδάκι ωραίο μας έβαλε. Πες τα τραγουδάκια τώρα, είμαστε στο φαΐ. Εσύ θα μου πεις. Όχι, εσύ θα μου πεις. Θα το δοκιμάσεις και θα μου πεις. Α, εγώ το ξέρω το πιάτο αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω να σου κάνω τρεις ερωτήσεις. Πρώτη. Είναι μπελαλίδικο, παιδί μου. Καθόλου. Αυτό σίγουρα γίνεται πολύ γρήγορα, δεν θέλει και χρόνο. Σφαίρα. Αυτό σίγουρα δεν είναι μπελαλίδικο. Καθόλου. Ωραία. Το μαχαίρι να δουλεύει λίγο, να κόβει. Από θερμίδες πώς το βλέπεις, το προτείνω στα κορίτσια μου. Ναι, καλέ. Γιατί δείτε. Εντάξει, νόστιμα, υπάρχουν και τα νόστιμα που παχύνουν πολύ. Τώρα είναι καλοκαίρι. Θέλουμε να ντυθούμε, να φτιαχτούμε, να βγούμε έξω, να μαυρίσουμε τα κορμιά μας. Γενικώς έχουμε δουλειές το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει τίποτα που να παχαίνει. Είπαμε, θα κάνουμε από εδώ και πέρα καλοκαιρινές συνταγές και όλες θα είναι διέτες για να είμαστε στυλάκια. Ωραία, δώσε μου και χρόνο. Πες μου, για αυτή τη σαλάτα θέλεις τόσο χρόνο, γι' αυτό εδώ θέλεις τόσο χρόνο. Λοιπόν, βασικό. Να έχεις όλα τα υλικά μπροστά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν το κάνουμε αυτό για τη σαλάτα θέλεις 2,5 με 3 λεπτάκια και για τη γαρίδα θέλεις 1,5 λεπτό. Μόνο. Deal. Δεν το πιάνω το χέρι, θα σε πιάσω καθαρά. Εδώ. Καθαρά. Σίγα, θα πάω μετά να πιάσω τόσα χέρια. Γαντάκι καθαρά. Α, ναι, αλλά δεν έχεις πιάσει λάδι. Γαντάκι καθαρά. Τη γαρίδα να μυρίζει θαλασσινό το χεράκι μου. Γαντάκι καθαρό, πεντακάθαρο. Εντάξει. Το πιάνω. Μην πάω τώρα με χέρι να μυρίζω ψαρίλα, να δώσω να γκαλιάσω για να πούν πω όπου ήρθε κι αυτή. Λοιπόν, για πες μου λίγο, το πορτοκάλι πού θα το βάλεις, από εδώ ή από εκεί? Βάζω λίγο ξύσμα έτσι για τη τσακπινιά. Αχ, αυτές οι τσακπινιές με αναστατώνουνε. Αυτοί με τα ξύσματα πολύ μ' αρέσουν στα πιάτα. Λοιπόν, σου είπα, κάνω τρομερή συνταγή γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη και τρομερά υγιεινή. Αλήθεια. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε καλοκαιρινές συνταγές για να κρατηθούμε για το καλοκαίρι. Λοιπόν, με τι θα να ξεκινήσουμε, με τη σαλάτα ή με τη γαρίδα? Εγώ λέω με τη σαλάτα. Με τη σαλάτα. Ωραία. Λοιπόν, ποιο είναι το κολπάκι εδώ πέρα στη σαλάτα? Πληγούρι. Παίρνουμε αρχικά το πληγούρι μας και αν βάλουμε 100 γραμμάρια πληγούρι, βάζουμε 200 γραμμάρια βραστό νερό. Αν βάλουμε 200 γραμμάρια, βάζουμε 400. Δηλαδή, το διπλάσιο νερό από ότι το πληγούρι. Ας πούμε ότι πήραμε ένα πακετάκι για να μην μπερδευόμαστε με τα γραμμάρια. Πού θα γράφει επάνω, είναι, ξέρω εγώ, 300 γραμμάρια. Ωραία. Δεν ξέρω πώς είναι το κάθε πακετάκι. Mm-hmm. Βάζουμε το διπλό. Πώς το βάζουμε, δηλαδή βράζω το νερό και τι κάνουμε? Βράζω το νερό, το ρίχνω μέσα στο πληγούρι. Και τι, θα το σκεπάζω μια μεμβράνη και το αφήνω στην άκρη. Πόση ώρα θέλει για να το ρουφήξει? 30 με 35 λεπτάκια. Και είναι έτοιμο, δηλαδή αυτό έτσι είναι. Ναι. Μετά το βάζει αλάτι από πάνω ή όχι τίποτα? Μετά θα βάλουμε αλάτι, ναι. Στο τέλος, αφού βάλει και τα ζαρζαβατικά. Όταν θα βάλουμε τα ζαρζαβατικά. Πάμε να βάλουμε. Κάτσε, να το καταλάβω βήμα-βήμα γιατί είναι απλή σαλάτα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και όλε τι σαλάτε κοινόε, φιγούρια, πράγματα, τρελαίνομαι. Και είναι και θρεπτικές και δυναμωτικές, γερές, καλές σαλάτες. Κοιτάξτε, δεν παχαίνουν. Λαχανικά και έχουν μέσα. Τώρα, άμα το παίξετε στο λάδι, κακά τα νέα. Όχι, αν όχι, ωραία τα λίγο, νέα. Λίγο, μια κουταλίτσα λάδι. Λοιπόν, αν όσο κάνω τη σαλάτα, έχεις το χέρι σου εδώ, η σαλάτα θα βγει τέλεια. Ωραία, δεν φεύγω. Λοιπόν. Στη σαλάτα, κλασικά το ταμπουλέ θέλει πολλά μυρωδικά μέσα. Είναι λιβανέζικο πιάτο. Θέλει γαρίφαλο, κύμινο, θέλει τέτοια πράγματα. Αλήθεια, εμείς, όχι, όχι, εγώ δεν το κάνω έτσι εδώ. Α. Γιατί θα βγει πολύ βαρύ και κάνω μια διαφορετική συνταγή. Μυρίζει το σαλατάκι μας. Ναι, μυρίζει πάρα πολύ. Θα ένα πιατάκι για το μεσημέρι, τρελαίνομαι γι' αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, έχω το πληγούρι μου εδώ και έχω κόψει λίγο πιπερίτσα κόκκινη. Για να πάρουμε και λίγο το χρώμα. Λίγο πιπερίτσα πράσινη, βασικά ό,τι βρήκα. Με λίγο, θέλω να μου λες, μωρέ, για να καταλάβω. Μια χούφτα. Μια χούφτα. Σε αυτή την ποσότητα, αυτό εδώ πέρα είναι 300 γραμμάρια πληγούρι. Σε αυτή την ποσότητα βάζω από μια χούφτα πιπεριά. Ωραία, μια χούφτα και μια πράσινη σε μια χούφτα, ναι. Λοιπόν, δύο αγκουράκια ψιλοκομμένα για να πάρουμε τη φρεσκάδα. Βλέπεις ψιλοκομμένα πόσο είναι? Ναι. Για αυτό λέω, μικρούτσικα. Άμα δουλεύει το μαχαιράκι σωστά. Κρεμμυδάκι δεν θα βάλει? Εννοείται θα βάλει. Πιπερίτσα. Α, βάζεις και άλλη πιπερίτσα. Ναι, θα πάρει λίγο και. Δεν θα βγει πολύ η πιπεριά, δεν θα ξεχωρίζει. Όχι. Καθόλου. Θα δεις το μεσημέρι που θα δοκιμάσεις. Ωραία. Κρεμμυδάκι φρέσκο. Πόσα βάζεις, 4? Τι 4? Κρεμμυδάκια. Δύο το πολύ. Όλο αυτό είναι 2 κρεμμυδάκια. Πώς το κάνεις να φαίνεται πολύ? Σωστά το μαχαίρι, κοίταξε εδώ. Κοίτα πώς φαίνεται ψηλό. Λοιπόν, κρεμμυδάκι λοιπόν φρέσκο μέσα. Πάει και αυτό. Τι άλλο? Και θέλει το ταμπουλέ αρκετό μαϊντανό. Όποιος δεν το γνωρίζει θα το μάθει τώρα. Θέλει πάρα πολύ μαϊντανό. Εγώ θα ψιλοκόψω λίγο γρήγορα εδώ το μαϊντανό. Μη μου πεις αν θα κόψω τα δάχτυλά μου. Δεν τα είναι κόβω. Είναι άνθρωπος μου πάντα με όλους σας, αλλά... Το ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, κόβουμε το μαϊντανό, δηλαδή σκεφτείτε, σε αυτή την ποσότητα, Ελένη, θέλεις τουλάχιστον 2 ματσάκια μαϊντανό. Α, θέλει τόσο πολύ, ναι, άρα ναι. Να μην το φοβόμαστε. Και εγώ βάζω περίπου ένα ματσάκι γιατί μου αρέσει ο μαϊντανός πολύ. Αλλά άμα μου λες και 2, ναι. Όχι, όχι, 2 ματσάκια θέλει. Ωραία, ακόμα σε αυτή καλύτερα. Την ποσότητα. Λοιπόν, πολύ μαϊντανό μέσα, θα το βάλουμε. Να και τα τραγουδάκια τα ωραία που ταιριάζουν. Και θα βάλω και λίγο δυόσμο. Μ' αρέσει ο δυόσμο. Βάζω πολύ και σχεδόν παντού σε όλες αυτές τις σαλάτες. Μα άμα δεν βάλεις τώρα δυόσμο. Ναι, είναι καλοκαίρι αυτό. Λοιπόν, θα βάλω εγώ αυτά εδώ.
Το κάνω λίγο στην άκρη. Ναι. Θα το αφήσω σε σένα, αν θέλεις να το ανακατέψεις. Αν ναι. θέλεις να με βοηθήσεις, για να βάλω λίγο τη γαρίδα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, για τη γαρίδα, τι θα χρειαστώ. Θα βάλω λίγο τη γαρίδα μέσα να σοταριστεί. Αλατίζω λοιπόν πρώτα τη γαρίδα. Έχω βάλει στο τηγανάκι μου λίγο ελαιόλαδο. Βάζω δυνατά το μάτι. Όπως σας είπα, δεν παίρνει παραπάνω από 1-1,5 λεπτάκι η γαρίδα. Σε αυτό το μέγεθος που έχω εγώ, είναι και πολύ ένα λεπτό. Να προσέχετε τη γαρίδα, μην την πολυβράσετε, πολυψήσετε. Είτε στη σχάρα, είτε στο τηγάνι, είτε βράσιμο, ό,τι αν κάνετε, δεν θέλει πολύ επεξεργασία. Βάζω λοιπόν μέσα τη γαρίδα και αρχίζω να σοτάρω. Ω, μη στεναχωριέσαι. Κάνεσαι, τηγάνι τώρα. Λοιπόν, μην το χάσουμε. Βάζω λίγο σκορδάκι μέσα. Θα να σε βοηθήσω, Ελένη. Όχι, εκεί δεν μπορείς. Λοιπόν, σοτάρα. Κι όμως μπήκε μέσα, αν το πιστεύετε. Κουνιέμαι, ξεκουνιέμαι. Είναι αλήθεια. Μέσα στο σουτιέ. Κάτσε, όχι, όχι. Ένα φιγουρό κομματάκι. Εντάξει. Και ένα μαϊντανούλι. Ελένη. Για να μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα. Το βλέπετε. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Φεύγω. Φεύγεις, φεύγεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι καταπληκτικός. Είμαι πολύ τυχερή, ναι. Λοιπόν, βρήκαμε τα ζαρζαβατικά μας. Σοτάρα λοιπόν τη γαρίδα εδώ πέρα, Ελένη. Σε πολύ δυνατή φωτιά. Έτοιμο. Έτοιμο. Βεβαίως. Λοιπόν, και έχω βάλει και λίγο φινόκιο μέσα. Βρήκα λίγο φινόκιο μέσα στο ψυγείο. Και λέω κάτσε να βάλω. Και... Ουζακί. Πώς μου αρέσει το καλοκαίρι το ουζάκι, ρε παιδιά. Πόσο μου αρέσει το ουζάκι μας, αλλά το καλοκαίρι, το χειμώνα, γιατί δεν το θέλω καθόλου. Δεν είναι, κανείς δεν το θέλει το χειμώνα, όντως. Ξέχασα να βάλω λίγο ντοματίνι. Ε, καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, σοτάρουμε, δεν έχει περάσει ούτε ένα λεπτάκι. Πολύ δυνατά η φωτιά. Να βάλω λίγο λαδάκι ακόμα. Λίγο πιπέρι και εγώ στο τέλος σβήνω αρχικά με το ούζο. Και εγώ το θέλω αυτό. Ελένη. Τι είσαι έτοιμη! Όχι, είσαι έτοιμη! Ελένη! Έλα, δώσε! Και φοράς και το πλαστικό το γάντι να κάνει το χέρι καλέ. Σου. Δεν θέλω, τα προσέξεις αυτά. Δεν παίρνει τόσο γρήγορα. Είσαι καλά που δεν παίρνει, δεν βλέπω εγώ τη φλόγα μέχρι που πάει. Τόσα χρόνια μέσα στις κουζίνες. Τι είμαστε. Έχουμε καεί και έχουμε καεί. Γι' αυτό το λέω. Να ξανακαείς και να είναι και από μένα. Δεν θέλω. Λοιπόν. Εντάξει, είμαστε εδώ. Πώς το. Άμα μένα δεν μου σβήσει γιατί δεν μπορώ να το κάνω έτσι, πώς το σβήνω. Δεν έχει φωτιά. Τα αφήνει εδώ πάνω και σβήνει φωτιά. Μη μου βγει κάρβουνο η γαρίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και. Βάζω λίγο πορτοκαλάκι. Ναι, βάλε, 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 μ' αρέσουν όλα αυτά. Λίγο πορτοκαλάκι και τέλεια. Το λίγο ξύσμα που είπαμε ότι βάζουμε και εδώ ξύσμα. Πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται και η συνταγή όση ώρα σου είπα πήρε. Πήρε ακριβώς 6 λεπτάκια. Άμα τα έχεις μπροστά σου, παίρνει 6 λεπτάκια. Κάνει καλέ. Αυτό εδώ να μυρίσεις. Όλα θα τα μυρίσω. Θα σε περιποιηθώ μετά. Ναι, φτιάξε μου πιατάκι καταπληκτικό. Εδώ δεν βάλαμε ζουμάκια. Να μην το δείξουμε. Πάμε. Δεν έχουμε βάλει τίποτα μέσα. Ούτε λάδι, ούτε αλάτι, ούτε λεμόνι, τίποτα. Εννοείται. Λοιπόν, για δείτε παιδάκια. Δύο λεμόνια περίπου σε αυτή την ποσότητα που είπαμε, τα 300 γραμμάρια. Ελαιόλαδο. Κοίτα τι ωραία χρώματα. Πόσο πιο καλοκαίρι. Λίγο αλατάκι όπως είπαμε γιατί αλατίζουμε στο τέλος. Και λίγο πιπεράκι. Αυτό ήταν, Ελένη μου. Έβαλες και δύο κουταλάκια που βολεύει, ε. Δεν μου λες πιπεράκι βάζουμε αλάτι. Έβαλες, είπες. Έβαλα. Α, έβαλες, εντάξει, συγγνώμη, ναι. Ξεχνάω. Λεμόνι. Και βάλε και λίγο ξύσμα λεμόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι γιατί σ' αρέσει. Τι άλλο θες, ήτανε στο χρόνο μου που είπα. Ναι. Και σαλατούλα. Ναι. Όλο ήταν στο χρόνο. Παιδιά, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πιάτο. Υπέροχο καλοκαιρινό. Σωστό, θρεπτικό, ό,τι χρειάζεται να πάρεις το παίρνεις και κυρίως τρως κάτι που έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Είναι πολύ ελληνικό, πολύ δικό μας, μας χομυρίζει θάλασσα ρε παιδί, μουζάκι και θάλασσα, αριστούργημα και δεν παχαίνει κιόλας, να τα λέμε κι αυτά, γιατί έχουν σημασία.